Κύριε Πρόεδρε, πόσα χρόνια γιορτάζεται στο εκκλησάκι αυτό η μνήμη του Αγίου Κοσμά? Έχουμε από το 2006. Αρκετά χρόνια λοιπόν. Ο κόσμος είναι περισσότερος τώρα από ότι ήταν στην αρχή που έρχεται και τιμά τη μνήμη του Αγίου? Είχαμε περισσότερο κόσμο στις αρχές, αλλά μετά έγινε κάποιο το τσιγκάνος εκεί και ο κόσμος νόμισε ότι η αδελφότητα αυτή είναι που υποστηρίζει τους τσιγκάνους και κάνουν τόσα παρανομίες εδώ στην περιοχή. Πάντως, μετά απομακρυνθήκανε από αυτούς τους, δεν ασχοληθήκαν, γιατί είχαμε στην αρχή 30 μερίδες φαγητό που δίναμε στα παιδιά. Τα είχαμε μάθει μέχρι που γίνανε παπαδάκια εκεί. Και είπαν και τον πατέρ ημών. Είχαμε διαπολιτιστικό σχολείο με 30 παιδιά που είχαμε δασκάλα που την πληρώναμε εμείς και από την ομαρχία. Σήμερα η κατάσταση με τους Ρωμά ποια είναι? Τουαλέτες, 15 τουαλέτες. Παντρέψαμε κάπου 15-20 μεγάλους τσιγκάνους, οι οποίοι τσιγκάνοι είχαν εγγόνια και ήταν έτσι. Βγάλαμε κάπου 15-20 ταυτότητες που αυτοί σαν τσιγκάνοι δεν ξέραμε ποιος είναι και τι κάνει. Και οπωσδήποτε ταυτοποιηθήκανε και βοηθήσαμε πάρα πολλούς από αυτούς και με ναρκωτικά και με άλλες παθήσεις που είχαν ασθένειες στα νοσοκομεία, που μπορούσαν να, με τις ταυτότητες που βγάλαμε να ασχοληθούν εκεί και να πληρώσουν το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο, γιατί πηγαίναν και δεν τους δίναν χαρτί απορίας για να πάνε στο νοσοκομείο τα παιδιά τους ή οι ίδιοι. Άρα, στη συγκεκριμένη περιοχή, οι τσιγκάνοι σήμερα πώς αντιμετωπίζουν και την εκκλησία αλλά και την αδελφότητα? Οι τσιγκάνοι αυτοί είναι κάπου 30-35 οικογένειες, οι οποίες έχουν ιδιοκτησίες εκεί. Και σε αυτές τις ιδιοκτησίες έχουν κάνει τις παράγκες, άλλες παράνομα και άλλες, για την περιοχή είναι εκτός σχεδίου. Η σχέση με την αδελφότητα συνεχίζει να είναι καλή, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω υπήρξε μια περίοδος πολύ καλή, καλών σχέσεων. Πολύ καλή, αλλά είναι σε μια στάσιμη κατάσταση. Δηλαδή, αν μπορούμε να βοηθήσουμε υλικώς ή ηθικώς, βοηθάμε, αλλά χωρίς να έχουμε πολλά μαζί. Ούτε το σχολείο λειτουργεί, ούτε ας πούμε άλλα έργα τους κάναμε εκτός από τις τουαλέτες, τα που βγαίνανε στον δρόμο οι τσιγκάνοι και αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αυτοκλασίας, του εσπερινού, της λειτουργίας, φάνηκε ότι κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι προς Θεού, κάποιοι από αυτούς δεν έδειχναν να συμμερίζονται την ιερότητα της στιγμής. Γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι δύο-τρεις που είναι με το ποτό και τα λοιπά, και βάζω για να μην πηγαίνουμε εκεί. Ίσως έχουν παραπονεθεί γιατί δεν μπορέσαμε σε αυτούς να τους ηλεκτροδοτήσουμε το ακίνητο που έχουν ή και κάτι άλλο που περιορίζει ο χαρακτήρας του. Δύο-τρία άτομα είναι αυτά που κάνουν τα προβλήματα. Σίγουρα όμως δεν δημιουργούν καλή εντύπωση. Βεβαίως. Έχετε προσπαθήσει να έρθετε σε επαφή μαζί τους και να τους πείτε ότι τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που λειτουργεί η Εκκλησία καλό θα ήταν να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή? Ήρθαμε, αλλά αυτός ο κύριος που είναι ένας μοναδικός κοντά στην Εκκλησία είναι πάντα μεθυσμένος. Υπήρξε περίπτωση κατά την οποία δεν έγινε η λειτουργία παλαιότερα? Ποτέ, γίνονται πάντα οι λειτουργίες. Εδώ επί το 9 ή το 8, δεν θυμούμαι καλώς, ήρθε και ο Μητροπολίτης ο Νικόλαος και μοιράσαμε φαγητό σε όλους τους τσιγκάνους. Και είχαμε κάνει φαγητό για όλο το ζώδιο. Πάντως παρατηρήσαμε ότι στη διάρκεια της λειτουργίας πολλοί τσιγκάνοι ήρθαν και προσκύνησαν. Ναι, βεβαίως. Είναι θρησιβόμενοι πάρα πολύ. Άρα θεωρείται εξαίρεση τα άσχημα και της λειτουργίας αυτής? Εξαίρεση.